Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Με διάθεση να κάνουμε σήμερα μάθημα κινέζικης γλώσσας. Καλημέρα και στον Κώστα τον Ερμέ. Καλημέρα. Πώς να είναι το καλημέρα στα αγγλικά, λέω, στα κινέζικα? Για να δω λίγο. Καλημέρα. Όχι, αυτό το γράφω. Greekly δεν είναι σωστό. Οπότε καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, το γράψαμε καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Τι έγινε, δεν δουλεύει το translate του Google, ρε φίλε? Είναι δυνατόν στο γραφείο μου δούλευε? Εδώ γιατί δεν δουλεύει? Α, όχι, συγγνώμη, το γράψα σαν... Δεν υπάρχει γλώσσα καλημέρα, Στέφαν, εδώ. Καλημέρα πρέπει να γράψω εδώ. Καλημέρα στα ελληνικά. Για να το ακούσουμε λίγο στα κινέζικα. Χαο. Ε. Σαο σαν χαο. Σαο σαν χαο. Σαο σαν χαο. Καλημέρα είναι αυτό, παιδιά, στα κινέζικα. Σαο σαν χαο. Σαο σαν χαο. Γιατί σας ξεκινάω με κινέζικα σήμερα? Γιατί έχουμε ξαναχτύπησε, παιδιά, ο Παυλάκης από την Κίνα. Όχι, από την Αμερική χτύπησε ο Παυλάκης, αλλά μας είπε για την Κίνα τι καλά. Ο Βάστα Κίνα, το θυμάστε τον Παυλάκη? Σε λίγο. Οπότε ξαναπάμε λίγο. Καλημέρα στα κινέζικα, πώς είναι? Σαν σαν χαο. Δηλαδή, περίμενε. Άμα γράψω εδώ πέρα αντί για καλημέρα. Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο. Να το γράψω σωστά για να μας το πει σωστά, μην κάνουμε λάθος. Κάρβουνο. Για πάμε να ακούσουμε πώς είναι το όχι άλλο κάρβουνο. Δύσκολο είναι αυτό. Αυτό δεν λέγεται. Περίμενε ξανά. Σημαίνει όχι άλλο κάρβουνο. Δηλαδή, άμα μην γελάζεσαι, σταμάτα, αυτά είναι σημαντικά τώρα. Άμα πληκτρολογήσω, θα μας τα κάνουν ζέπελιν. Θα μας τα κάνουν ζέπελιν. Να βάλω και σωστά τον τόνο, μην παρεξηγηθεί η Κινέζα. Αυτό δεν λέγεται. Πώς το πούμε αυτό, ρε παιδί μου, λίγο ξανά? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Πάμε σε κάτι πιο. Πάμε σε κάτι πιο απλό, παιδιά. Το θα μας τα κάνουν ζέπελ είναι δύσκολο. Να πάμε σε βασικά πράγματα. Βρε ουστ. Βρε ουστ. Αυτό μπορούμε λογικά να το πούμε. Για να βρε ουστ. Ζοκάι. Ζοκάι. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Πάμε όλοι μαζί. Ζοκάι. Που σημαίνει. Βρε ουστ. Ζοκάι. Για κάτσε να βάλω κάτι άλλο. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι ωραίο. Μητσοτάκι. Βάλε το σωστά, ρε. Μητσοτάκι. Γαργαλιέσαι. Μητσοτάκι, γαργαλιέσαι. Για να μου το πει. Μητσοτάκις, νιζένο, γιάνγιάν. Ω, κάτσε, αυτό πρέπει να το ξεκούσουμε. Το Μητσοτάκι το καταλάβατε, έτσι. Μητσοτάκις, νιζένο, γιάνγιάν. Μητσοτάκις, νιζένο, γιάνγιάν. Καταλαβες, είναι το Μητσοτάκης, γαργαλιέσαι. Ξανά το ακούσουμε μια φορά. Μητσοτάκης, μιζένο, γιάνγιάνγ. Καταλάβατε. Κινέζικα είναι αυτά τα οποία μιλάμε. Δηλαδή, άμα βάλω και ένα, περίμενε. Να κρατήσω το Μητσοτάκη, από το γαργαλιέσαι το πετάω και βάλω Μητσοτάκη, παρετήσου. Μητσοτάκη, παρετήσου. Μητσοτάκη, σου-σου-τσου-τσου. Καταλαβες. Και άμα βάλω τώρα και τη λέξη εδώ πέρα επίτιμος, για να ξεκινήσω την εκπομπή μου. Επίτιμος, παιδιά, επίτιμος. Επίτιμος στα κινέζικα. Μινγί, πες τα δικά σου, αγόρι μου καλό. Άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε Δαμιανίδη. Δεν πρόλαβα εχθές να σου πω το πώς σε περάσαμε την παραμονή πρωτοχρονιάς. Δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε. Ήμασταν αυτό που λέει ο λαός, σκορποχώρη. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Ο Γκορμπατσόφ, Ρώσος και ως γνωστόν παλιομερολογήτης, δεν κατάλαβε ότι είχαμε πρωτοχρονιά. Η Ελισάβετ φορούσε ακόμη το ρολόι της με ώρα Αγγλίας και ήρθε στη γιορτή 2 ώρες αργότερα. Και στην κοπή της βασιλόπιτας ελαχταρίσαμε, αφού το φλουρί το κέρδισε ο γέρος Καραβαλής, αλλά το κατάπιε. Το κατάπιε. Κοντέψαμε να τον χάσουμε για δεύτερη φορά. Και τους είπα να βάλουμε κρυπτονόμισμα. Τέλος πάντων. Και επί τη ευκαιρία να ευχηθώ και στο γιο μου Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρε με ποιον μοιάζει αυτό το παιδί. Τέλος πάντων. Καλή και επιτυχημένη προεκλογική περίοδο.
Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ήταν τυχερός που δεν έκανε χειμώνα φέτος στην Ελλάδα. Αλλιώς θα είχαμε εκλογές τώρα την άλλη Κυριακή. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, έλα ξαναβάλουμε λίγο μια επανάληψη πώς είναι το Μητσοτάκι Χαρκαλιέζης στα κινέζικα. Μητσοτάκις, νιζέ ναό γιάνγκ γιάνγκ. Νιζέ ναό γιάνγκ γιάνγκ. Νιζέ ναό γιάνγκ γιάνγκ. Έτσι, πάμε ξανά. Μητσοτάκις, νιζέ ναό γιάνγκ γιάνγκ. Μητσοτάκις, νιζέ ναό γιάνγκ γιάνγκ. Καταλάβατε, για να πάμε. Πάμε τώρα να πιάσουμε λίγο μαθήματα Κίνας, παιδιά. Εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ο Βάστα Κίνα, καθηγητής Παυλάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να μας πει και να υπερασπιστεί την Κίνα για ακόμα μία φορά. Για να τον ακούσουμε το παλικάρι μας το καλό. Ζήσουμε κάθε τόσο το τέλος της πανδημίας. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Έχουμε τα στελέχη που είναι υπαρκτά αυτή τη στιγμή. Μάσκες μπορεί να ξαναβάλουμε, κύριε Παυλάκη? Υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθουν οι μάσκες πίσω? Φυσικά μάσκες δεν έπρεπε να τις βγάλετε ποτέ. Εγώ τις φοράω σε συνωστισμούς. Δεν πρέπει. Αυτό ήταν το πρώτο που σου στείλα. Όχι το δεύτερο. Αυτό ήταν το πρώτο. Σίγουρα. Άρτσι, μπουρτ και ουλάσσι ήρθαν τα βίντεο, να ξέρεις. Άμα είναι αυτό το πρώτο, σημαίνει ότι είμαστε ένα βίντεο πίσω. Μάλιστα, στην αρχή, τέλος πάντων, πριν να μας πει ο Παυλάκης ότι κακώς βγήκαν οι μάσκες, μας είπε ότι άδικα βάζουμε την Κίνα στο στόχαστρο και ότι όταν κρίναμε την Κίνα για τα μέτρα τα αυστηρά που έπαιρνε, η Κίνα τι έκανε? Πήγε, πάει πίσω τους θανάτους. Και τώρα λέει θα έχει θανάτους η Κίνα, αλλά θα τα καταφέρουν. Γιατί το μοντέλο το κινέζικο είναι το σωστό, είπε ο Παυλάκης. Και μετά, όπως τον ακούσατε, είπε ότι κακώς βγάλαμε τις μάσκες, οι μάσκες δεν θα έπρεπε να βγουν ποτέ. Ασχέτως με το γεγονός ότι παραδέχονται πλέον όλοι ότι ο κακός χαμός που γίνεται με τις ιώσεις, ειδικά στα παιδιά, και γι' αυτό τα παιδόν είναι σε άθλια κατάσταση, οφείλεται στο γεγονός της υποχρεωτικής μασκοφορίας. Συνέχισε, είπε και άλλα ο κύριος Παυλάκης, όπως για παράδειγμα για τα νέα εμβόλια τα οποία έρχονται. Για να δούμε, είναι αυτό? Περίπτωση, κύριε Παυλάκη, νέας δόσης εμβολίου υπάρχει? Βεβαίως. Κάθε χρόνο από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουμε περίπου επικαιροποιημένα εμβόλια. Είναι ετήσια δόση, ας πούμε. Όπως ακριβώς και με τη γρήπη. Μας. Και αν δεν τα κάνουμε, όπως ακριβώς και με τη γρήπη, θα πληρώνουμε το τίμημα. Δηλαδή μία γρήπη, γιατί μία δόση γρήπη, μία κορονοϊό, λέτε ετησίως? Σίγουρα. Και μερικά άλλα, έρχονται και άλλα εμβόλια. Έχετε εμβόλιο για τον RSV. Και για τον RSV. Φυσικά. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί πολύ γρήγορα, θα βοηθήσει φοβερά ιδιαίτερα ευπαθείς και μωρά. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να έχουμε το πνευμονιόκοκο, το εμβόλιο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται συστηματικά. Mm-hmm. Και όλα αυτά έχουν βοηθήσει την κοινωνία μας να πηγαίνουμε όλοι μέχρι 100 χρονών. Άρα δεν έχει τελειώσει τίποτα, μας λέτε, κύριε Παυλάκη? Αυτό καταλαβαίνουμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να πάρουμε τη δημόσια υγεία σοβαρά. Έλα, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα. Ετοιμάστε, μπράτσα, έλα να ακούσουμε λίγο πώς είναι το βρεού στα κινέζικα πάλι. Έλα, έλα, πάμε. Ζοκάι. 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 Ξανά. Ζοκάι. Ζοκάι. Βρεούστ. Πραγματικά δηλαδή. Καινούργια εμβόλια. RSV, κορονοϊός, γρήπη στα παιδιά, πνευμονιόκοκου. Ετοιμάστε, μπράτσα. Μπράτσα να έχετε. Μπράτσα να έχετε. Και να δούμε ποια από αυτά θα είναι τεχνολογία σε mRNA. Τι είπε κι άλλο ο Παυλάκης? Μάλιστα, με το που ξεκίνησε να μιλάει για Κίνα και εμβόλια, παρενέβη ο Πορτοσάλτε για να του πει με τι εμβόλια εμβολιάστηκε η Κίνα, κύριε Παυλάκη. Φρόντισε η Κίνα να εμβολιάσει και με ποιο εμβόλιο, κύριε Παυλάκη, τον πληθυσμό της? Η Κίνα τα περασμένα χρόνια, παρόλο που δεν είχε καθόλου επιδημία, καθόλου, και γλίτωσε πολλές ζωές, εμβολίασε το 80% του πληθυσμού της. Με τι, τι φοβάται, λοιπόν, τότε? Αν τον εμβολίασε το 80%, τι φοβάται? Εκτός και αν το εμβόλιο ήταν λίγο νεράκι. Να φανταστείτε την Κίνα σαν μια τεράστια Ελλάδα. Οι ηλικιωμένοι τους αντιστέκονται στο να εμβολιαστούν. Άρα, και όπως ξέρετε θέμα. Τώρα... Όπως ξέρετε τώρα, τα εμβόλια τους δεν είναι τελείως όλα τελείως καλά και δυστυχώς αν δεν κάνουν τρίτη Γιατί δεν δόση, αγόραζαν όλοι, τότε, όπως... συγγνώμη που σας κάνω συνέχεια ερωτήσεις, αλλά ας αγόραζαν. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι οικονομικά. Πού θα βρείτε από τη μια στιγμή στην άλλη 1-2 δισεκατομμύρια δόσεις? Αυτά είναι αστεία να τα λέμε. Να μπαινε στη σειρά όπως μπήκαμε και οι υπόλοιποι. Να μπαινε στη σειρά όπως μπήκαμε και οι υπόλοιποι. Για έλα τώρα εσύ, Κώστα. Έλα να μπαινε στη σειρά όπως μπήκαμε και οι υπόλοιποι, λέει ο Πορτοσάλτε.
Πώς είναι, ρε παιδιά, το στη σειρά και εμβολιασμός που έλεγε ο Πορτοσάλτε στα κινέζικα. Έλα να το γράψουμε λίγο γι' αυτό. Ζοκάι! Βρεούς! Ζοκάι! Όχι, τι θα ακούσουμε άλλο, Θεέ μου και Κύριε. Θεέ και Κύριε, τι θα ακούσουμε άλλο με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γιατί όσο εσείς προπαγανδίζετε τα εμβόλια και εξακολουθείτε να το κάνετε, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια πλέον επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις που γίνονται μέσω των Twitter files, βγαίνουν και ακούγονται πάρα πολλά πλέον, είναι καταιγισμός ο πληροφορίο... σε καταιγιστικούς ρυθμούς έρχονται οι πληροφορίες για όλο αυτό το παραμύθι, το αφήγημα των εμβολίων που ως πανάκια τα παρουσιάσατε σε ολόκληρο τον κόσμο, και υπάρχει αποκαθήλωση. Θα τα συζητήσουμε σήμερα αυτά αναλυτικά. Εχθές φιλοξένησε εδώ στην εκπομπή τον μοριακό βιολόγο, τον κύριο Παναγή Πολυκρέτη. Θα περίμενα τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, που είμαστε απέναντι στο αφήγημα αυτό, να παίρνανε τα λόγια του κυρίου Παναγή Πολυκρέτη και να τα δημοσιεύανε. Αλλά δεν είδα κάποια αντίδραση. Να πω ότι είχατε ακόμα ραστόνι από τις ημέρες της πρωτοχρονιάς, οι συνάδελφοι. Σήμερα λοιπόν θα σας δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία, αφού βάλω πρώτα το απόσπασμα, ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο κύριος Παναγής Πολυκρέτης αναφορικά με τους θανάτους στους αθλητές, οι οποίοι την περίοδο 2021 Γενάρη με 2023 Γενάρη, δύο χρόνια, ήταν 1101, που είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός σε μια έρευνα η οποία παρουσιάστηκε το 2006 και αφορούσε τα 38 χρόνια από το 1968 μέχρι το 2004, όπου ο αριθμός θανάτων ήταν ακριβώς ο ίδιος. Για να τα ακούσουμε λιγάκι, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, από τον Γενάρη του 2021, Στέφανε. Γράψτε το αυτό, παιδιά. Το Γενάρη του 2021. Ναι. Από το Γενάρη του 2021 έχουν πάθει καρδιακή ανακοπή 1598 αθλητές, οι 1101 εκ των οποίων πεθάνανε. Εντάξει. 1101 πεθάνανε από 1500. 1598. Και τη συγκρίνουμε, συγκρίνουμε αυτόν τον αριθμό με μια δημοσίευση που έγινε το 2006, που καταμετρούσε τους αθλητές που πάθανε καρδιακές προσβολές από το 1966 μέχρι το 2004. Λοιπόν, πεθάνανε 1101 άτομα, ίδιος αριθμός ακριβώς, δηλαδή που μας κάνει ένα μέσο όρο 29 ατόμων το χρόνο. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Πραγματικά με ξεπερνάει. Να το ξαναπούμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιανουάριος 2021, Ιανουάριος 2023. Δύο χρόνια. Πάθανε επαγγελματίες αθλητές 1598 καρδιακές προσβολές, 1101 πέθαναν. Και σε μελέτη που έγινε το 2006 και πραγματεύεται αντίστοιχα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων και θανάτων αθλητών από την περίοδο 1966-2004, ο αριθμός θανόντων στα 38 αυτά χρόνια είναι ακριβώς ο ίδιος, 1101. Δηλαδή είναι συνταρακτικό αυτό το πράγμα. Ναι, και το 50% των αθλητών που πέθαναν από το 66 μέχρι το 2004 είχε γενετικά προβλήματα στην καρδιά. Έτσι. Μάλιστα. Και εγώ θα πω από την περίοδο του 66 με το 2004, που είναι μια περίοδος η οποία σε ό,τι έχει να κάνει με το ντόπινγκ, τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα. Εάν το 50% είχε γενετικό πρόβλημα, το άλλο 50% θα έπαιρνε κάτι αναβολικά που είναι για άλογα και πολύ πιθανόν να έπαθαν καρδιακά επεισόδια λόγω της χρήσης των αναβολικών. Η οποία χρήση των αναβολικών δεν λέω ότι έχει μηδενιστεί, αλλά σαφέστατα ελέγχεται πολύ περισσότερο από το 2000 και έπειτα, για να μην πω και λίγο πιο πριν, σε σχέση με το 1970, 1980, 1990, όπου πραγματικά κορυφαίοι αθλητές, ακόμα και σε επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων, ντοπάρονταν, λες και ήταν άλογα κούρσας. Και το 2004 έχουμε και τα δικά μας τα παραδείγματα. Μην τα ξεχνάμε, εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα, τη σήμερον ημέρα, μετά το 2010, ο έλεγχος για τα θέματα ντόπινγκ, όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Αλλά δεν ήταν αυτά τα σκευάσματα τα οποία τα έπαιρνες, γινόσουνα το Orient Express και μετά από λίγο καιρό τα κακάρωνες. Και υπάρχουν μύρια όσα παραδείγματα για να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν,
Αυτοί οι 1101 που πέθαναν την περίοδο του 66 με το 2004 και το 50% είχε καρδιακό πρόβλημα εκγενετής, το άλλο 50 πολύ πιθανόν να είχε θέματα με τον ντόπινγκ. Όμως επειδή χθες είπαμε κι άλλα, είπαμε πολλά με τον κύριο Πολυκρέτη, μου έστειλε όμως κάτι αναφορικά με τις μυοκαρδίτιδες, το οποίο δεν ακούστηκε στον αέρα. Ένα ηχητικό και με παρακάλεσε να το μεταφέρω και να σας ενημερώσω σχετικά με τις μυοκαρδίτιδες. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα, το συγκεκριμένο, με τον κύριο Δημήτρη Γάκη μετά τις 9. Να τον ακούσουμε λίγο. Στέφανε, αν γίνεται θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία ξέχασα να αναφέρω στο σταθμό. Επειδή το αφήγημα και η προπαγάνδα θα προσπαθήσουν σίγουρα να περάσουν ότι για τις μυοκαρδίτιδες των αθλητών μπορεί να οφείλεται ο ίδιος ο κορονοϊός, θέλω να αναφέρω μια ισραηλινή μελέτη που ονομάζεται The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post-COVID-19 Unvaccinated Patients, a Large Population-Based Study, η οποία έγινε σε περίπου 200.000 άτομα και δεν βρίσκει καμία στατιστικά σημαντική αύξηση των μυοκαρδίτιδων στους ανεβολίες τους. Εφόσον λοιπόν είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι, ας μας πούν οι αψέκαστοι από τι πεθαίνουν οι αθλητές και σε τι οφείλεται η λεγόμενη ξαφνικήτιδα. Επίσης θα ήθελα μια εξήγηση για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα των μικρών παιδιών που έχει χτυπήσει κόκκινο. Μας κάνουν μάθημα για τη λέξη επιστήμη άτομα που για να προωθήσουν τα εμβόλια όρισαν το Green Pass μετά από την ίανση να ισχύει μόνο 3 μήνες. Όταν τώρα πια υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η φυσική ανοσία είναι πολύ ανώτερη από εκείνη που παρέχουν τα εμβόλια. Φυσική ανοσία που γνώριζαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες, που είχαν παρατηρήσει ότι αυτοί που γιατρευόταν από το λοιμό της Αθήνας το 430 π.Χ. δεν ξανακολούσαν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό. Από τη στιγμή που η ίδια η Pfizer παραδέχεται ότι ο εμβολιασμός δεν μελετήθηκε καν και δεν προστατεύει από τη μετάδοση, σταματήστε να περιθωριοποιείτε τους ανεμβολίας τους. Όποιος επιθυμεί να εμβολιαστεί, ας το κάνει. Αυτή είναι καθαρά προσωπική επιλογή. Τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει πολύ δυσάριστα περιστατικά ρατσισμού και περιθωριοποίησης που δεν αρμόζουν στο ελληνικό πνεύμα, την ανθρωπιά και το φιλότιμο. Έχω δει γονείς να θέλουν να διώξουν την κόρη τους από το σπίτι επειδή δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Και έχω δει αδέρφια να τσακώνονται μεταξύ τους και να μην μιλάνε με τη μάνα τους γιατί δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Ας σταματήσει πλέον αυτό, γιατί είναι σκέτη ντροπή. Αυτά από τον Έλληνα μοριακό βιολόγο, ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό. Χθες τον είχα εδώ πέρα, μιλήσαμε αναλυτικότατα και παρουσιάσαμε κάποιες μελέτες. Οι μελέτες είναι στη διάθεση όλων όσων ενδιαφερθούν. Θα βρίσκονται στη διάθεση και συναδέλφων δημοσιογράφων και θα περίμενα, ξαναλέω, να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τις αποκαλύψεις οι οποίες γίνονται από Έλληνες επιστήμονες. Πραγματικά γίνεται κακός χαμός, θα έλεγα και νωρίτερα, στα νοσοκομεία παιδών. Και εξοργίζομαι όταν γίνονται ρεπορτάζ στην κρατική δημόσια τηλεόραση, όπου φιλοξενούνται κατά τόπους προέδροι ιατρικών συλλόγων, όπως για παράδειγμα η κυρία Όλγα Βασιλείου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας, η οποία είπε κάτι το οποίο τόσο καιρό δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Βάλε να τα ακούσουμε ρε εσύ λίγο, Κώστα. Να μην ασκούμε μόνοι μας την ιατρική, να συμβουλευόμαστε τον ειδικό, κυρίως παιδίατρο, και να ζητούμε να εξετάσει το παιδί. Α, η ιατρική δεν πρέπει να γίνεται. Τι μας λέτε, κυρία Βασιλείου, να ζητάμε τον παιδίατρο να εξετάζει το παιδί? Τη ιατρική δεν γίνεται, μας λέει η κυρία Βασιλείου. Με τη ιατρική δεν μπορούμε να εξετάζουμε τα παιδιά. Σοβαρά, κυρία Βασιλείου? Τόσο καιρό εσύ, Κώστα Ερμπέ. Δεν είπαμε κιόλας καλημέρα, είπα καλημέρα. Τόσο καιρό, ρε Κώστα Ερμέ, τι μας έλεγε ο Οδη? Οδηγίες από το τηλέφωνο δεν έδινε? Για μικρά παιδιά, για μεγάλους, για ενήλικες, για ηλικιωμένους, για υπερήλικες. Αυτό δεν μας έλεγαν. Για τηλεϊατρική δεν κάνανε τόσο καιρό? Ο Βασιλακόπουλος δεν έδινε ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεοπτικών παραθύρων σε παρουσιαστές για το αν θα εμβολιαστούν ή όχι? Ο Μαγιορκίνης δεν έλεγε στον Παπαδάκη τι να κάνει και τι να μην κάνει μέσω τηλεφώνου? Η Εύη Κιαγιά, καλημέρα στην Εύη, δεν έβγαλε καταγγελία προχθές για συνάδελφό της παιδίατρο στο Ηράκλειο
που δεν δέχτηκε να πάει το παιδί να το εξετάσει ο γιατρός στο ενδεχόμενο του ότι μπορεί να έχει κορονοϊό. Ποιος κοροϊδεύεται τώρα, κυρία Βασιλείου, και κάθε κυρία Βασιλείου, όταν βγαίνετε και μας λέτε ότι πρέπει το παιδί να το εξετάζει ο γιατρός. Σαφώς και πρέπει να το εξετάζει ο γιατρός. Αλλά τώρα το θυμηθήκατε. 3 χρόνια γιατί ήταν διαφορετικά, ρε παιδιά. Γιατί ήταν διαφορετικά. Γιατί έπαιρνε ο ασθενής τον γιατρό και του λέγε είσαι εμβολιασμένος, όχι δεν έρχεσαι. Δεν έρχεσαι, τσαμπουκά. Ούτε τα φάρμακα δεν γράφατε σαν εμβολία στους ανθρώπους. Ούτε τους αφήνατε να μπαίνουν μέσα στα καπί. Για να μην πάω για τα εστιατόρια της ταβέρνης και όλες τις μπαρούφες τις οποίες ζήσαμε. Πέρυσι τέτοιο καιρό άνοιγα, επειδή άλλαξα ατζέντα, πήρα το 23 τώρα, είχα μία ακριβώς ίδια για το 22. Και γυρνούσα τις ημέρες πέρυσι, ξέρετε τι κάναν, τι μέτρα είχαν λάβει. Τα έχετε ξεχάσει. Τι μας λέγανε. Και βγαίνουν σήμερα να μας πούνε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τηλεατρική. Σόπα τώρα, το θυμηθήκατε. Τώρα το θυμηθήκατε. Δεν απαντούσατε στα τηλέφωνα και μόνο που σας έλεγαν ότι ο άλλος είναι ανεμβολίαστος. Ξέρετε πόσος κόσμος πέθανε. Γιατί δεν τον είδε ένας γιατρός. Πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ακόμα τσαμπουνάτε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν τρέπεσαι αυτό το κακό το χάλι για τις ιώσεις στα νοσοκομεία που πηγαίνουν οι οικογένειες ολόκληρες. Που οφείλεται στο ότι το ανοσοποιητικό μας είναι για το μαύρο το χάλι. Αν είχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, αυτή η κατάσταση ήταν στο παιδόν και σε όλα τα νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Και φυσικά για όλα αυτά είναι οι κακοί πολίτες. Οι κακοί πολίτες που δεν μας άκουσαν και δεν εμβολιάστηκαν. Ε, οι κακοί πολίτες οι οποίοι στοκάρουνε φάρμακα, παιδιά, το ακούσατε το καινούριο. Για τις ελλείψεις, λέει, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Κάθε φορά που η ανικανότητα πρέπει να κρυφτεί από τους άριστους του Μητσοτάκη, πετάνε την καραμέλα της παγκόσμιας. Παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια, παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων. Και κοντά στο παγκόσμιο φαινόμενο πετάνε και το γεγονός ότι φταίνε οι κακοί πολίτες, οι οποίοι στοκάρουν φάρμακα, λέει ο Πλεύρης. Που τους τα γράφουν οι γιατροί, λέει ο Πλεύρης. Για να τον ακούσουμε λίγο, ρε Σικώστα. Ο γονέας που κι εγώ είμαι γονέας, δύο παιδιά έχω, και επειδή είπε και αυτό ο Γιώργος Πουλακιάς, εγώ γιατρούς δεν κατηγόρησα. Αυτό που λέω που γίνεται και είναι μια πραγματικότητα, είναι ότι λόγω της ανησυχίας που υπάρχει στους γονείς, πολλές φορές στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πηγαίνουν και αγοράζουν σοριδών όπου βρούνε για να υπάρχουν, των τεπών λόγου χάρη. Στα δε συνταγογραφούμενα υπάρχει μια τάση να κρατάνε αντιβιώσεις σπίτι, δηλαδή να γράφονται αντιβιώσεις, να υπάρχουν παραπάνω. Έλα αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα γονείς να κρατάτε κανένα. Δεν πιστεύω εσύ να έχεις τίποτα ντεπών κάβα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα σαρδανάπαλοι και να έχετε κανένα αλγκοφρέν. Και να τα πουλάτε στη μαύρη. Και να τα πουλάτε στη μαύρη. Δεν πιστεύω τίποτα να είστε απατεώνες και να έχετε καμία αντιβίωση καβατζό τέτοιοι. Πώς να είναι ο καβατζό. Για να βάλω λίγο στα κινέζικα λίγο. Πώς είναι ο καβατζό, ξέρετε. Ο καβατζό μπιπ. Το πιάσατε νομίζω, έτσι. Καβατζο. Καβατζο. Το βάζω στο πληθυντικό, έτσι. Στες. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα. Καβατζο πουσκεσί. Το πήγε συλλαβιστά, δε. Άκου, άκου. Καβατζο πουσκεσί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα. Μην γελάτε. Καβατζο πουσκεσί. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα τέτοιοι. Πώς το λένε στα κινέζικα. Καβατζο πουσκεσί. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα τέτοιοι και να κρατάτε αλγκοφρέν και αντιβιωτικά στο σπίτι σας. Θα πεθάνω σήμερα. Λοιπόν, ποιος του... Τι ιδέα ήταν αυτή η Ραδαμιανίδη σήμερα με τα κινέζικα. Έχουμε κλάψει. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι. Ότι ο Πλεύρης, ότι ο Πλεύρης και ο κάθε Πλεύρης έχουν τα φερέφωνά τους τα οποία βγαίνουν και τους κάνουν, τους ξεπλένουν, τους κάνουν πλυντήριο. Βγήκε αυτός ο Παπαδημητρίου, ο δημοσιογράφος, ο Sky. Ακούστε τι είπε. Και το τρίτο είναι η συνήθειά μας να καβατζάρουμε. Έτσι. Και 5 κουτάκια στην άκρη γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Ναι. Ελλείψεις δεν υπάρχουν μόνο εδώ. Όχι, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Είμαστε και ένας φίλος είχε πάει τώρα διακοπές για Χριστούγεννα σε μια γνωστή ευρωπαϊκή χώρα και εκεί δεν βρίσκανε αντιπηρετικά. Ναι, 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 όχι, δεν είναι ειδικό το θέμα. Καταλάβατε, δεν είναι ειδικό το θέμα.
Είναι δημόσιο το θέμα. Καβάντζα, δεν πιστεύω να έχετε τίποτα καβάντζα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα. Καταλάβατε. Μην είστε τίποτα τέτοιοι. Σωστοί να είστε. Πολίτες υπόδειγμα. Στη σειρά και εμβολιασμός. Άμα είστε τίποτα. Να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε στην Κίνα. Να δείτε πώς είναι εκεί πέρα να σας πιάσουν με την απόχη. Ντροπή, πλυντήριο. Και φυσικά ο Πλεύρης είπε χθες για τους υγειονομικούς οι οποίοι γυρίζουν. Και τι είπε? Τίποτα. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Δεν θα το προσπεράσουμε, πείτε το, δεν αντέχω άλλο Πλεύρη. Το θέμα είναι ότι αυτή η οικία είναι για ένα μήνα, παιδιά. Και με αυτά τα οποία μας τσαμπουνάνε από μέρες τώρα για την Κίνα, ποιος μας λέει ότι δεν θα βρουν έναν τρόπο να ξαναβγάλουν κόσμο σε αναστολή? Εδώ θα είμαστε. Μην τολμήσετε να το κάνετε. Μην τολμήσετε να το σκεφτείτε. Μην τολμήσετε. Όχι, θα μας βρείτε απέναντι. Στα κεφάλια σας πάνω θα κάτσουμε. Εμείς όλοι που είμαστε τέτοιοι και καβατζάρουμε ντεπών και αλγκοφρέν και αντιβιώσεις. Λοιπόν, να πω κιόλας ότι οι άνθρωποι στο ΕΚΑΠΤΑ, θα το πω λίγο μετά τώρα να μην χάνω χρόνο, αλλά οι άνθρωποι που ήταν σε αναστολή και είχαν κάνει κάποια λαχιοφόρο αγορά, σε λίγες ημέρες θα γίνει και αν δεν έχει γίνει η κλήρωση, τέλος πάντων, για ένα ταξίδι το οποίο κληρώνανε, δεν το έχω μπροστά μου τώρα για να μην το πω λάθος. Ήτανε με τον πρώτο αριθμό του λαχείου, κάτι με το λαχείο το κρατικό. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν έχει γίνει η κλήρωση ή όχι, λογικά έγινε δηλαδή. Η κλήρωση έγινε, ναι. Άρα έγινε, προφανώς υπάρχει και ο νικητής. Θα το πω λίγο μετά, θα το βρω λίγο γιατί δεν έχω μπροστά μου τα μηνύματα τώρα. Θα το βρω λίγο μετά και να το πω. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, θέλω να τρέξω λίγο σε κάποια άλλα θέματα. Θέλω να εκφράσω μια ομοφοβική απορία. Μπορώ, ρε Σίκωστα? Δεν ξέρω, εγώ όσες φορές την εξέφρασα. Να εκφράσω μια ακραία ομοφοβική απορία. Έχω να εκφράσω μια ακραία ομοφοβική απορία. Να σας πω καταρχάς ότι επειδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για το ότι θέλετε να αναλύσουμε λίγο όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο έγινε με τα παιδιά και τις drag queen. Την Πέμπτη θα κάνω μια συζήτηση, την Πέμπτη, με την ψυχολόγο, τη σύμβουλο ψυχικής υγείας, μάλλον να το λέω σωστά, την κυρία Μίνα Βαγιοπούλου, που είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά και σας άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάναμε. Οπότε θα έχουμε μια κουβέντα με την κυρία Μίνα Βαγιοπούλου την Πέμπτη για αυτό το θέμα, αλλά αν μου επιτρέπετε να εκφράσω μια ομοφοβική απορία. Τι θα συνέβαινε, ρε Σικώστα, φίλες και φίλοι, αν μέσα σε ένα από τα πολλά hot spot που έχουμε στη χώρα. Έχουμε, δεν έχουμε? Έχουμε hot spot. Τα οποία είναι γεμάτα προσφυγόπουλα. Δεν είναι? Έχει προσφυγόπουλα πολλά. Αν για παράδειγμα σε ένα hot spot της χώρας, κατά την περίοδο του Ραμαζανιού, λέω εγώ τώρα έτσι, Ραμαζάνι, όπως είχαμε εδώ Χριστούγεννα προχθές. Κατά την περίοδο του Ραμαζανιού, κάποιοι πολύ προοδευτικοί συμπολίτες μας έβαζαν μία drag queen, όπως αυτή που έβαλαν προχθές εμάς τα παιδιά μας, να διαβάσει τα προσφυγόπουλα το παραμύθι «Η drag queen που έσωσε το Ραμαζάνι». Τι θα είχε συμβεί, τι πιστεύετε? Δηλαδή μέσα σε ένα hot spot, κάντε το λίγο εικόνα. Μέσα σε ένα hot spot, Αλλάχου Ακμπάρ. Αλλάχου Ακμπάρ, εντάξει. Μουσουλμάνοι είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 99,9% αυτοί οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας. Πήγαινε ο προοδευτικός δάσκαλος, σαν αυτός που μας κουνιόταν και μας έλεγε για τα έμφυλα παιχνίδια, και έβαζε μια drag queen να διαβάσει τα προσφυγόπουλα το παραμύθι drag queen που έσωσε το Ραμαζάνι. Θα φεύγαν από εκεί μέσα? Δεν θα προλάβαιναν καν να μπουν εκεί μέσα. Α, δεν θα τους άφηναν να μπουν? Γιατί δεν θα τους άφηναν να μπουν? Αυτό είναι ακραία ομοφοβική απάντηση που δίνεις, Κώστα. Το φαντάζομαι. Είσαι ακραία ομοφοβικός. Ακραία ομοφοβικός είσαι. Και είναι ανεπίτρεπτο. Δεν ντρέπεσαι να μην δέχεσαι τη διαφορετικότητα? Ντροπή. Και αυτό που λέμε, ρε παιδιά, νησάφι πια. Νησάφι. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη διαφορετικότητα. Με την επιβολή υπάρχει θέμα. Με την επιβολή. Το καταλαβαίνετε? Εκεί υπάρχει το ζήτημα. Πάω παρακάτω σε ένα άλλο θέμα και θέλω σιγά σιγά να ετοιμάσεις λίγο και την συνάδελφο, την καλή, την Ευδοξία, την Βροχίδου, η οποία θα με βοηθήσει για να δούμε δύο ζητήματα. Θέλω λίγο να μιλήσω για την ξεφτύλα μας. Για την ξεφτύλα των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να λέγονται Μακεδόνες. Τα στοιχεία από το τελωνείο των Ευζώνων για το μήνα Δεκέμβριο είναι αποκαρδιωτικά.
δεν μπορώ ως Μακεδόνας να δεχτώ ότι το μήνα Δεκέμβριο 90.000 Μακεδόνες πέρασαν τα σύνορα για να πάνε στα Σκόπια. 90.000. Θα μου πείτε πολύ, Δαμιανίδη, δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε. Θα σας πω κάτι το οποίο το είπα όταν είχα πάει στην Κύπρο για να κάνω τη συνέντευξη με τον Μόρφο. Που μιλούσαμε με ανθρώπους και μου έλεγαν ότι εμείς εδώ μεγαλώσαμε και μάθαμε να μισούμε και σωστά οτιδήποτε είναι τουρκικό και έχει πατήσει το πόδι του πάνω στο νησί μας. Και σωστά. Αλλά η ανέχεια στην οποία μας καταδίκασαν μας αναγκάζει να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε πράγματα από τα κατεχόμενα. Δεν είναι όμως μόνο έτσι. Γιατί αυτά τα 90.000 άτομα τα οποία πέρασαν δεν είναι τυχαίο ότι πέρασαν Δεκέμβρη μήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο την πρωτοχρονιά πέρασαν 5.000 αυτοκίνητα Μακεδόνων, τους οποίους τους βάζω εισαγωγικά για να πάνε να παίξουν στα καζίνο των Σκοπίων. Είναι μεγάλη ξεφτύλα αυτό το οποίο κάνετε κάποιοι. Πρέπει να σας φτύσουμε. Είναι προδοτικό, δεν το καταλαβαίνετε. 90.000 αυτοκίνητα το Δεκέμβρη, 5.000 μόνο την πρωτοχρονιά να πάνε να περάσουν για να παίξουν φρουτάκια στο Γευγελί. Αυτό είναι το ζόρι σας, ρε. Δεν τα δίνετε τα λεφτά σε καμία οικογένεια που έχει ανάγκη. Για να πάτε να βάλετε βενζίνη στα Σκόπια. Για να πάτε να κάνετε ψώνια στα σούπερ μάρκετ και να τα κουμπίσετε στα καζίνο τα οποία είναι των Τούρκων. Στους Σκοπιανούς, μωρέ. Στους Σκοπιανούς οι οποίοι τους έκαναν πλάτες οι άλλοι και ξεπουλήσαμε την ιστορία και το όνομα της Μακεδονίας. Στους Σκοπιανούς, μωρέ, που θέλουν να κάνουν φροντιστήριο για τη μακεδονική, λέει, γλώσσα. Εκεί πάτε και τα αφήνετε. Το ίδιο ισχύει βέβαια και προς τα σύνορα με Τουρκία. Αδριανούπολη και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει και για τα κατεχόμενα, για την Κύπρο. Όχι. Το καταλαβαίνω το κομμάτι της ανέχειας. Το καταλαβαίνω. Και αν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για βόλτες στα καζίνο, παιδιά. Και βόλτες στα καζίνο δεν κάνουν αυτοί οι οποίοι σκέφτονται το 5 ευρώ. Δεν κάνουν αυτοί οι οποίοι όταν τους χτυπάνε τα παιδιά για να πούνε τα κάλαντα δεν ανοίγουν την πόρτα γιατί δεν έχουν σεντ πάνω τους. Βόλτες στα καζίνο κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι άπλες. Και είναι και προδότες όμως. Γιατί αν έχεις τα φράγκα σου και θες να κάνεις γούστα, να βγάλεις γούστα και να παίξεις το καζίνο, πήγαινε παίξε αλλού. Μην πας στα Σκόπια. Μην πας στην Τουρκία. Μην πας στα κατεχόμενα. Γιατί και στα κατεχόμενα καζίνο έχει. Για τα καζίνο πηγαίνουνε. Οι φραγκάτοι πηγαίνουνε. Απλά δείχνουνε. Τα χαμδίθεν ότι βάζουνε. Πηγαίνουν οι άλλοι. Οι φραγκάτοι πηγαίνουνε. Και οι φραγκάτοι, οι οποίοι είναι ματζίριδες, πάνε και βάζουνε και φτηνές βενζίνες στα μεγάλα τους αυτοκίνητα. Λίγο ντροπή, λίγο τσίπα. 90.000 αυτοκίνητα το Δεκέμβρη. 5.000 μόνο το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Άντερα από εκεί χαμένοι. Χαμένοι. Ξεφτύλες. Ντροπή σας. Φτού. Λοιπόν, πάω να δώσω λίγο την καλημέρα μου και να ευχηθώ κιόλας καλή χρονιά να έχουμε υγεία στην συνάδελφο την Ευδοξία τη Βροχίδου. Ευδοξία μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, πολύ καλή χρονιά και στους ακροατές του Focus FM. Να είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά από τις τουλάχιστον τελευταίες δύο πολύ δύσκολες χρονιές που είχαμε. Καλά, δεν διαφαίνεται και πολύ θετική η εξέλιξη του 23, αλλά αρχές είμαστε, ας είμαστε αισιόδοξοι. Καταλαβαίνω το σκεπτικό με το οποίο το λες. Τουλάχιστον να σε έχουμε υγεία, αγάπη, ενσυναίσθηση. Μεγάλο πράγμα. Πραγματική υγεία, βεβαίως. Η ενσυναίσθηση ειδικά είναι μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Ευδοξία μου, δύο θέματα θέλω να σχολιάσουμε. Το ένα είναι λίγο να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα όσο έχουν, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, την πατάει ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την πατάμε. Σίγουρα την πατάμε οι δημοσιογράφοι, μένουμε στους τίτλους και παρασύρουμε και κόσμο. Και επειδή είναι καλό να βάζουμε τα πράγματα να λέμε τα πράγματα όσο έχουν και όχι όπως θα θέλαμε ενδεχομένως για τους δικούς μας λόγους να είναι. Πριν να πάμε όμως στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ιστορία του 17χρονου, ο οποίος από τη Μυτιλίνη ακούστηκαν πάρα πολλά και γράφτηκαν πάρα πολλά χθες ότι βρισκόταν σε κόμμα, ότι θέλουν να του πάρουν τα όργανα και διάφορα τέτοια να το αποκαταστήσουμε. Θέλω λίγο το σχόλιο σου ως δημοσιογράφος, αλλά και κυρίως ως γυναίκα, για αυτή την υπόθεση με την 29χρονη στην Βέρεια,
όπου το βράδυ της πρωτοχρονιάς, όπως λέει το ρεπορτάζ, φέρεται να έριξε το 11 μηνών κοριτσάκι της στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο και στη συνέχεια, σύμφωνα ξαναλέω με το ρεπορτάζ, παρά το γεγονός ότι τα γύρισε και το αρνείται το συγκεκριμένο ότι είχε κάποια εμπλοκή με το θάνατο του παιδιού η 29χρονη, πήγε και έκανε ρεβεγιόν σε ένα ξενοδοχείο. Τραγικό, τραγικό. Στην αρχή του 2023, μια είδηση πραγματικά που σοκάρει, και ενώ οι μήνες από τη σκοτεινή υπόθεση της Σπυρίδου δεν έχουμε απαλληφθεί, να υπενθυμίσουμε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν και πολλά θολά σημεία τα οποία δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Mm-hmm. Έρχεται τώρα μια άλλη είδηση, να μας αποτελειώσει, όπου αφορά την 29χρονη η μάνα που προσπάθησε, που έπνιξε στην πραγματικότητα το παιδί της στον Αλιάκμονα, το άφησε βορρά στα δέσποτα ζώα, καθώς να πούμε ότι το μωρό έφερε και δαγκωματιές από αδέσποτα ζώα. Να πούμε ότι σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και ο πατέρας, ο οποίος αναφέρει πως απλά ήταν η μητέρα του παιδιού του, δεν την ήξερε καλά, και πως όσες φορές διεκδικούσε το παιδί και τη συναντούσε, αντιμετώπιζε την παγερή συμπεριφορά της. Ναι. Τι να πούμε, Στέφανε, γι' αυτό. Λέγεται ότι η γυναίκα είχε χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, έχει νοσηλευτεί πολλές φορές σε ψυχιατρική κλινική. Εδώ αναδεικνύεται ένα πολύ σοβαρό κοινωνιολογικό ζήτημα που αφορά και στην επαρχία. Δηλαδή, ακόμα και σε μεγάλες πόλεις, άνθρωποι ντρέπονται να επισκεφθούν ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Το στίγμα της ψυχικής διαταραχής ζει και βασιλεύει. Ναι. Κάποιοι λένε ότι μεγαλύτερη ευθύνη ίσως έχουν η οικογένεια και ο σύζυγος της κοπέλας, αφού έβλεπαν ότι δεν είναι καλά, πως εμπιστευόταν το μωρό μόνο μαζί της. Να πούμε ότι έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες της γυναίκας από τα social media, που έχουν γίνει viral και αναδεικνύουν μια προκλητική συμπεριφορά της δράστηρος. Δεν ξέρω αν τις έχει δει αυτές τις φωτογραφίες. Και έχει σχολιαστεί πως μα γιατί δεν την βλέπανε από τις φωτογραφίες του Facebook, να είχαν πάρει εν πάση περιπτώσει τα μέτρα τους. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής οι αναρτήσεις σε Facebook και Instagram δεν αποτελούν ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο ότι μία μάνα θα δολοφονήσει το παιδί της για να γίνει σύλληψη. Ακόμα σύλληψη ένα καναρτήσεων στα social media δεν πραγματοποιούνται, δεν τα ορίζουν όμως, δεν τα προβλέπει. Εγώ θα πω, τώρα, καλή μου συνάδελφε, ότι όλο το, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν της δίνει καμία δικαιολογία. Βέβαια θα πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία, ακόμη και το ότι έφυγε από το σπίτι, πήρε ταξί από την περιοχή του Αλιάκπονα και έφυγε και πήγε στο ξενοδοχείο που έκανε το ρεβεγιόν και στη συνέχεια γύρισε χωρίς το βρέφος. Όλα αυτά δημιουργούν ατράνταχτα, θα μπορούσα να πω, στοιχεία, τα οποία η δικαιοσύνη θα πρέπει να κλείσει αυτή την υπόθεση και ενδεχομένως, εάν αποδειχθεί, εγώ αυτό που θα έβαζα στο τραπέζι, αν αποδειχτούν όλα αυτά τα οποία, όλο αυτό το φρικιαστικό πραγματικά ρεπορτάζ, αυτό το οποίο θα έβαζα, θα τολμούσα να βάλω στο τραπέζι, είναι το ζητούμενο πώς τιμωρούνται αυτές, αυτού του είδους τα ειδεχθή εγκλήματα. Είναι αρκετά τα ισόβια, τα οποία δεν είναι ισόβια στην Ελλάδα, ρωτάω. Η ίδια βέβαια ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι κακοποιούταν από τον πατέρα του παιδιού της. Και εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα της κατάθλιψης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να δικαιολογήσω αυτό που έχει συμβεί. Είναι πραγματικά φρικιαστικό, αλλά ίσως αντί να βρίζουμε τους ψυχικά ασθενείς που προβαίνουν σε ανίποτες πράξεις, θα έπρεπε να θεραπευτούμε εμείς ψυχικά ως κοινωνία. Η γυναίκα είναι μια baby killer. Πρέπει όλες οι μωρομάνες γενικότερα να ελεγχόνται ψυχιατρικά για επιλόχιο κατάθλιψη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κρίθηκε προφυλακιστέα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Και φυσικά θα αποφανθεί δικαιοσύνη αναφορικά με την τιμωρία της συγκεκριμένης γυναίκας, όπως λες και εσύ, Στέφανε. Μάλιστα. Για να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μιλάμε για ένα φρικιαστικό πραγματικά έγκλημα. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα, το οποίο εχθές με το που έσκασε ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πάρα πολλά για έναν 17χρονο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος βρισκόταν σε κόμμα και ξύπνησε και τα πράγματα λίγο παρουσιάστηκαν διαφορετικά στην αρχή. Θες να το πάρεις λίγο από την αρχή το ρεπορτάζ, λίγο, Ευδοξία μου, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα τι ακριβώς έγινε.
Εγώ τώρα θα το πάρω λίγο από την αρχή για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα πούμε πρώτα την είδηση. Μια είδηση που όντως μας παραπέμπει σε ένα, θα λέγαμε, θαύμα των Χριστουγέννων. Μια είδηση που έγινε viral από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη φορά και όχι τόσο από τα social media, που αποτελούν γενικά, όπως ανέφερες και εσύ πιο πριν, ένα προπύριο fake news. Ο καθένας δημοσιεύει ανερυθρίαστα, χωρίς πρώτα να ψάξει την είδηση και αρκεί, θα λέγαμε, μέσα σε εισαγωγικά δημοσιογραφία, αυτή η μάστιγα των τελευταίων χρόνων. Να πούμε λοιπόν ότι ξαφνικά φιλοξενήθηκε στα μεγαλύτερα κανάλια της Ελλάδας η είδηση από τη Μυτιλήνη για το 18χρονο ταξιάρχη, που μετά από απερισκεψία δική του, να το πούμε αυτό, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, είχε ένα ολέθριο ατύχημα με το δίκυκλό του στο χωριό του στο Μόλυβο στις 28 Αυγούστου. Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μυτιλήνης σε κρίσιμη κατάσταση με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, μετά από πολλές επεμβάσεις και μετά από 4 μήνες και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής της δικιάς του, το Αρχάγγελο Μιχαήλ. Μετά λοιπόν από 1,5 μήνα στην αντατική, ο ταξιάρχης ξύπνησε, ανένυψε. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγκεφαλικά, ο ταξιάρχης έχει επανέλθει πλήρως, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάσταση στο Λουδράκι της Κορυφίας και αντιμετωπίζει τα κινητικά του προβλήματα και σύμφωνα με τους γιατρούς και τη μητέρα του θα επανέλθει πλήρως. Μιλάμε για ένα μικρό θαύμα των Χριστουγέννων, αλλά θολό, αναφορικά με τις λεπτομέρειες που το περιστοιχίζουν. Γιατί το λέμε αυτό? Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον δημοσιογράφο που ανέδειξε το συγκεκριμένο ζήτημα. Η είδηση αναπαράχθηκε αρχικά από μια ιστοσελίδα με έδρα τη Μυτιλήνη, το nesi.gr. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τον site. Κύριο Ορίστε. Γνωστό site με... Πολύ γνωστό. Με πολλές και... ειδήσεις και αποκλειστικότητες, η αλήθεια είναι. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν επικοινωνήσαμε χθες με τον δημοσιογράφο κύριο Μπαλάσκα και διαπιστώσαμε έκπληκτη... συγχωρέστε με λίγο το γέλωτα, πως ήταν ο ήλιος έξαλλος, όπως μας είπε. Γιατί πριν από λίγο ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είχε διαψεύσει με επίσημη ανακοίνωσή του πως το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε δωρεάν οργάνων από τους γονείς του όπως σχεδίαζαν. Δηλαδή συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωσή του ότι ουδέποτε συγγνώμη τέθηκε προς την οικογένειά του το συγκεκριμένο ενδεχόμενο από τους θεράποντες ιατρούς και ότι οι ασθενείς, παρά τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη, ουδέποτε παρουσίασε σημεία εγκεφαλικού θανάτου. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές εξετάσεις για να προχωρήσει συγκεκριμένη διαδικασία της δωρεάς. Όπερ, τι σημαίνει ότι το παιδί δεν ήταν κλινικά νεκρό όλο αυτό το διάστημα. Όπως φαινόταν στο ρεπορτάζ που είχε βγει από το αρχικό ρεπορτάζ, έτσι, γιατί ως τέτοιο δόθηκε στην είδηση, ότι ήταν ένα παιδί το οποίο η μητέρα του που είχε πιστεί από τους γιατρούς να το αποσυνδέσουν από τα όργανα. Σωστά. Έτσι, για να, και να γίνει δωρεά οργάνων. Αλλά έγινε το θαύμα, έτσι είχε παρουσιαστεί στην αρχή. Προφανώς η μητέρα άλλαξε το αφήγημα, από ό,τι κατάλαβα. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, αν αυτή η εξέλιξη είναι διάψευση εν μέρη της είδησης, μειώνει ίσως την αξία του θαύματος, δεν το γνωρίζω. Θα το κρίνουν και οι ακροατές. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, Ευδοξία μου. Απλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι στο πώς παρουσιάζουμε κάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, η αλήθεια είναι πως το παιδί είναι ζωντανό, επανέρχεται. Και αυτό είναι από μόνο ένα θαύμα. Ναι, είναι ένα από μόνο το ένα θαύμα. Η πραγματικότητα μερικές φορές μας εκπλήσει περισσότερο και από τα παραμύθια. Ναι. Απλά είναι αυτό που λες. Δηλαδή, θα πρέπει και οι ίδιοι, εφόσον, θα το ξαναπώ, ας πούμε, δημοσιογραφία στα social media, να είμαστε γενικότερα περισσότερο προσεκτικοί. Πόσο δε μάλλον ένας δημοσιογράφος έμπειρος, όπως είπες και εσύ, αυτή η ιστοσελίδα είναι πολύ μεγάλη, βγάζει αποκλειστικές ειδήσεις και θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος. Εντάξει, εγώ δεν θα δώσω, να σου πω κάτι, Ευδοξία μου, δεν θα δώσω μορφή, δεν μπορώ να δώσω μορφή στον συνάδελφο, ο οποίος, ξαναλέω, έχει κάνει και διάφορες αποκλειστικότητες. Το θυμάμαι και το site είναι γνωστό και στην περιοχή, γιατί είχε μία μαρτυρία, είχε τη μαρτυρία της μητέρας. Όταν έχεις τη μαρτυρία της μητέρας ενός εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης, να σου λέει 5 πράγματα, τότε καταγράφεις αυτό το οποίο σου λέει. Αλλά εδώ μετά έγινε, ανασκεύασε η μητέρα και τοποθετήθηκε πολύ διαφορετικά. Καθότι φαντάζομαι ότι και η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεως ήταν πολύ ξεκάθαρη στο ότι δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα να γίνει δωρεά των οργάνων από το παιδί. Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Μπαλάσκας μας είπε αυτολεξή, μεταφέρω αυτολεξή από το που μας είπε, ότι ήταν ακριβώς τα λεγόμενα της μητέρας αυτά που μετέφερε στο ρεπορτάζ του. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η σημειολογία των Χριστουγέννων έχει ως ένα προαπαιτούμενο τη λέξη αυτή θαύμα
Και το να πιστέψουμε σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να το πλακούμε από τα τραύματά μας, που αυτές τις μέρες τα φωτάκια του Χριστουγέννου τα φωτίζουν περισσότερο. Είναι ένα θαύμα. Το παιδί επανήλθε πλήρως και αυτό είναι το αισιόδοξο. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Ευδοξία μου, καλή χρονιά σου. Εύχομαι υγεία και θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Γάκη για να πάμε λίγο στον απόϊχο και όλων όσων λέγαμε στο ξεκίνημα περί Κίνας, όλα όσα είπε ο κύριος Παυλάκης, αλλά και τις αποκαλύψεις που έρχονται πραγματικά καταιγιστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι απέναντι στο αφήγημα. Μαζί μας και εσύ.